Κύριε Νικολάου, πώς βλέπει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος αυτό που διαδραματίστηκε σήμερα μεταξύ των δύο κομμάτων με αφορμή την συνέντευξη του κυρίου Μαρινάκη και ποιο είναι το δικό σας σχόλιο? Καταρχήν, νομίζω και η συζήτηση που γίνεται τώρα σε αυτό το τραπέζι βοηθάει το λαό μας να βγάλει κάποια συμπεράσματα. Ποια είναι αυτά τα συμπεράσματα που μπορεί να βγάλει ο λαός μας? Είναι ότι το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης που θα γίνεται μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας και το επόμενο διάστημα και μέχρι τις εκλογές στις 26 του Μάη και στη συνέχεια θα είναι αυτό. Έχει δίκιο από μια άποψη, η άποψη που ακούστηκε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν κάνει επί της ουσίας αντιπολίτευση και δεν κάνει επί της ουσίας αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί στα βασικά και ουσιαστικά ζητήματα, αυτά που έχουν να κάνουν με τη στρατηγική που ακολούθησαν οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Ποιος την εξέφραζε αυτή την άποψη ότι η Νέα Δημοκρατία δεν κάνει? Εδώ νομίζω κάποιος από τους προλαλήσαντες είπε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να κάνει αντιπολίτευση. Και ακριβώς λέω δεν μπορεί να κάνει και δεν κάνει, γιατί στα μεγάλα ουσιαστικά και στρατηγικά ζητήματα συμφωνεί. Δηλαδή συμφωνεί να συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως μας έχει φέρει μέχρι εδώ. Το δρόμο δηλαδή των μνημονίων, των εφαρμοστικών νόμων, της πτώσης των μισθών, των συντάξεων, των χαντακωμένων δικαιωμάτων και την περίοδο της κρίσης και την περίοδο της ανάκαμψης ανεμικής που έχουμε σήμερα. Σε σχέση με το προκείμενο, εντάξει, δεν είναι και κάποια ελληνική ιδιαιτερότητα. Αν σκεφτούμε ότι σε ολόκληρη την Ιφίλιο οι μεγαλοκαναλάρχες, οι ιδιοκτήτες των μεγάλων μέσων ενημέρωσης και έχουν σχέση και διαπλέκονται και είναι εμπλεγμένοι και σε σκάνδαλα τα οποία υπάρχουν. Αυτό το σημερινό δίνει, αν θέλετε, συνέχεια στη σκανδαλολογία που αναπτύσσεται και με επίκεντρο την Νοβάρτης και με επίκεντρο αυτόν τον κύριο Πετσίτη, τον φερόμενο, δεν ξέρω, εγώ δεν θα μπω στη διαδικασία να πω ήταν, δεν ήταν συνεργάτη του Πρωθυπουργού. Αυτά θα τα κρίνει και θα τα αποφανθεί η δικαιοσύνη όταν και εφόσον κατατεθούν τα αντίστοιχα υλικά τα οποία χρειάζεται για να αποφανθεί. Ιδιαίτερα, εμείς καταλαβαίνουμε σε σκάνδαλα όπως είναι η Νοβάρτης και έχουμε τοποθετηθεί, χρειάζεται πλήρης διελεύκανση για να πάνε στη δικαιοσύνη όλοι εκείνοι οι οποίοι ενεπλάκησαν. Όμως από κάτω αποκρύπτεται ακριβώς αυτή η δυσοδεία της πολιτικής που ακολουθήθηκε από τις δύο κυβερνήσεις, τις προηγούμενες και τρεις, δηλαδή και της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία χαντάκωσε ουσιαστικά εργατικά λαϊκά δικαιώματα. Όπως για παράδειγμα η πρόσβαση στην υγεία, όπου έχει πέσει δραστικά στο 1 τρίτο η χρηματοδότηση όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης. Και ταυτόχρονα υπερτιμολογήθηκαν τα φάρμακα και ο λαός αναγκαζόταν από την τσέπη του να πληρώσει την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Και ένα σχόλιο. Πρέπει να διαλευκάνει η δικαιοσύνη αυτές τις υποθέσεις με τις υπερτιμολογίες των φαρμάκων. Κοιτάξτε, χτυπάτε ανοιχτές πόρτες. Το ΚΚΕ και όταν συγκροτήθηκε η Εξεταστική Επιτροπή στη Βουλή συμφώνησε και μάλιστα είπε ότι πρέπει να κληθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι. Δηλαδή και ο κ. Κουρουμπλής και η κ. Ξενογιαννακοπούλου πέρα από αυτούς που ήδη κλήθηκαν. Και μάλιστα όταν η Επιτροπή της Βουλής κατέρευσε γιατί είπε ότι εγώ δεν μπορώ να εκφράσω αρμοδίως γνώμη, δεν έχω αρμοδιότητα. Το ΚΚΕ επίσης τοποθετήθηκε στη συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος σε σχέση με το άρθρο περί ευθύνης υπουργών, έτσι ώστε να μην υπάρχουν προσκόμματα στη δικαιοσύνη για να μπορεί να πηγαίνουμε προς τη διαλεύκανση. Είναι σκάνδαλο μεγάλο. Και είναι σκάνδαλο ακριβώς γιατί χτυπάει την τσέπη του ελληνικού λαού σε ένα δικαίωμα το οποίο κατά την άποψή μας το 2019 έπρεπε να είναι πλήρως κατοχυρωμένο. Και ένα σχόλιο σε σχέση με τους εκβιασμούς. Τώρα δεν ξέρω αν και ο κύριος Κάτσης έχει φέρει κανένα νταούλι μαζί του για να το παίξει για να χορεύουν οι αγορές. Γιατί αυτά τα ακούσαμε από το ΣΥΡΙΖΑ και το 2015 και ότι θα παίζουμε τα νταούλια και θα χορεύουν οι αγορές και η ελπίδα έρχεται κτλ. Και αυτό που ήρθε ήταν νέες λεπίδες και νέοι κόφτες, νέα μνημόνια, στα οποία και η Νέα Δημοκρατία τα ψήφισε και με τα δύο της χέρια μέσα στη Βουλή. Άρα υπάρχει και μεγάλη δόση υποκρισίας. Μάλιστα. Και στον τρόπο που τοποθετούνται και οι δύο πολιτικές δυνάμεις. Κύριε Νικολάου, να περάσουμε λίγο στην Ευρώπη. Διεκδικεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για άλλη μια φορά μια θέση για τους ευρωβουλευτές του, κάποιες θέσεις για τους ευρωβουλευτές του, σε ένα οικοδόμημα το οποίο το αμφισβητεί και μάλιστα με πολλά επιχειρήματα. Ποια είναι τα περιθώρια δράσης του δικού σας κόμματος μέσα στο συγκεκριμένο οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι όπως ισχύει μέχρι σήμερα και σε τι ελπίζετε με την διεκδίκηση της θα πάτε στην Ευρωβουλή με το καλό, τι θα κάνετε χοντρικά? Τα περιθώρια δράσης καταρχήν καθορίζονται ακριβώς από την εκλογική ενίσχυση του ΚΚΕ που θα του δώσει ο ελληνικός λαός στις επερχόμενες εκλογές. Και εμείς νομίζουμε ότι η πορεία του ΚΚΕ όλα αυτά τα χρόνια αποδεικνύει ότι είναι μια δύναμη που πραγματικά στηρίζει και μαχητικοποιεί τους αγώνες της εργατικής τάξης των εργαζομένων σήμερα, οι οποίοι ζουν σε ένα πάρα πολύ ζωφερό παρόν, και τους καλεί να τους πολλαπλασιάσουν έτσι ώστε να μην ακολουθηθεί ο ίδιος δρόμος που μας έφερε μέχρι εδώ, ο δρόμος δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων που τη στηρίζουν, που γεννάει φτώχεια, μιζέρια, ένταση της εκμετάλλευσης, δεκάδες χιλιάδες προσφυγικές ροές, σαν αποτέλεσμα των επεμβάσεων που κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή καθεαυτή.
και σε συνεργασία με το ΝΑΤΟ και άλλους επιθετικούς οργανισμούς. Εμείς λοιπόν καλούμε τον ελληνικό λαό, με βάση την εμπειρία που μέχρι τώρα έχει, να γυρίσει την πλάτη και στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι δεσμευμένοι μέχρι το 2050 να εφαρμόζουν τα ίδια σκληρά αντεργατικά αντιλαϊκά μέτρα και να παίρνουν και άλλα, γιατί μπορεί εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ να λέει για τον κύριο Μαρινάκη που είναι εφοπλιστής και δεν ανεβάζει την ελληνική σημαία στα καράβια του, αλλά προχθές όλοι μαζί, εν χορό, εκτός από το ΚΚΕ, ψηφίσανε την εθελοντική εισφορά φορολογίας στους εφοπλιστές, χαρίζοντας δηλαδή ένα τεράστιο χρηματικό ποσό από τα κέρδη που βγάζει το πιο δυναμικό, αν θέλετε, κομμάτι του κεφαλαίου της Ελλάδας, ενώ δεν είδαμε να παίρνετε και κανένα μέτρο ουσιαστικό για την ελάφρυνση της φορολογίας στους εργαζόμενους, στα φτωχάλαϊκά στρώματα, στους μικρούς επαγγελματίες που κλείνουν στο Λιντόνι. Άρα λοιπόν, εμείς θα αναδείξουμε. Αν θέλετε να ξέρετε, στην προηγούμενη πενταετία στην Ευρωβουλή, το ΚΚΕ τριπλασίασε το χρόνο ομιλίας που είχε στο Ευρωκοινοβούλιο και στην ολομέλειά του, τις συμμετοχές του στις επιτροπές. Περιθώρια ακριβώς συνεργασιών στην Ευρωβουλή με άλλες ομάδες υπάρχουν? Εμείς καταρχήν, σαν κόμμα, να ξέρετε, έχουμε μια αρχή. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να στηρίζουμε κάθε μέτρο το οποίο βελτιώνει έστω και λίγο την κατάσταση και τους όρους ζωής και δουλειάς της εργατικής μας τάξης. Δημιουργείτε συνθήκες ακριβώς συνεργασίας σας με το λόγο σας. Να σας πω, όταν εμείς καταθέσαμε, για παράδειγμα, στην Βουλή την Εθνική το σχέδιο νόμου για την αποκατάσταση των μισθών στα προκρίσεις επίπεδα των συλλογικών συμβάσεων κτλ., που ήταν και απέτηση, αν θέλετε, 530 σωματείων συνδικάτων ολόκληρης της χώρας, του εργατικού κινήματος δηλαδή, πράγμα το οποίο ήταν και προεκλογική δέσμευση, αν θέλετε, και άλλων δυνάμεων που είναι σήμερα και του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί θα μπορούσε να δημιουργηθεί, αν θέλετε, ένα πλαίσιο συνεργασίας και να στηριχτεί και να περάσει αυτό, να γίνει νόμος του κράτους και να μπορέσουν πραγματικά οι Έλληνες, οι εργαζόμενοι, οι νεότεροι, οι παλαιότεροι, να ζουν πραγματικά και ουσιαστικά καλύτερα. Άρα λοιπόν, εμείς πιστεύουμε ότι σε μια τέτοια πορεία μπορεί να υπάρξει και σύγκληση και συνεργασία. Όμως η κατεύθυνση δική μας θα είναι αυτή. Να αποκαλύψουμε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά, γιατί είναι μια ένωση των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων. Αυτό φαίνεται σε κάθε μέτρο που παίρνει. Να αποκαλύψουμε ότι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζεται το 1/3 των κρατών μελών της απαγορεύει την δράση των κομμουνιστικών και εργατικών κομμάτων, απαγορεύει τα κομμουνιστικά σύμβολα να παίρνουν μέρος στην πολιτική κοινωνική ζωή σε κάθε χώρα, να πούμε πολλά παραδείγματα. Θα συνεχίσουμε να φέρνουμε στο προσκήνιο τους εργατικούς αγώνες και από τη χώρα τη δική μας και από τις άλλες χώρες, γιατί δεν είναι μόνο στην Ελλάδα που εφαρμόζονται τα ίδια σκληρά μέτρα, και στη Γαλλία και στη Γερμανία αντίστοιχα μέτρα υπάρχουν, και αυτά θα προτάξουμε και στην Ευρωβουλή. Εμείς δεν κάνουμε πλάκα. Το ΚΚΕ δεν κάνει πλάκα. Ανέκδοτα μας λένε ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία σε αυτό το πάνελ. Γιατί ο νόμος Αχτσιόγλου ήταν νόμος Βρούτσι Αχτσιόγλου. Γιατί με τον νόμο Κατρούγκαλου υπάρχει. Βλέπουμε τώρα ότι θα πάνε να περικοπούν οι συντάξεις και άλλο από όσο έχουν περικοπεί από τους προηγούμενους. Γιατί σε τελική ανάλυση ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος εδώ και 4 χρόνια δεν καταλήγει τη δίκη της Χρυσής Αυγής και παίρνει τους χρυσαυγίτες βουλευτές και τους πάει σουλάτσο στα νησιά του Αιγαίου, δεν μπορεί να κλείσει την πόρτα στην ακροδεξιά, ούτε μπορεί να το κάνει αυτό με τους συμμάχους του στην Ευρώπη, τη Μέρκελ δηλαδή και τον Γκουρτζ, ούτε με την πορτογάλικη κυβέρνηση, που το μοντέλο ανάπτυξής της είναι τόσο ωραίο που και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανίων λέει να το εφαρμόσουμε στην Ελλάδα. Κύριε Νικολάου, για να κλείσω με αυτό. Αυγής, η πολιτική αγωγή διαφωνεί, λέει ότι πηγαίνει κανονικά η δίκη. Ναι. Εμείς εκτιμάμε πάντως, με βάση το νομικό οπλοστάσιο που ήδη ισχύει και θα μπορούσε να έχει αξιοποιηθεί, ότι θα μπορούσε πολύ συντομότερα να έχει τελειώσει αυτή η δίκη. Μάλιστα. Γιατί το πρόβλημα τι είναι, ότι έχεις ανθρώπους υπόδικους οι οποίοι θα καταδικαστούν κατά πάσα πιθανότητα και ταυτόχρονα τους έχεις αυτούς και τους φέρνεις και τις παράτες την 25η Μαρτίου. Εμείς γνωρίζουμε και ο ελληνικός λαός γνωρίζει πώς τσακίζεται ο φασισμός και το ΚΚΕ και στους Δήμους όπου διοικεί και μέσα στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα έχει κλείσει την πόρτα στη Χρυσή Αυγή και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και στο Ευρωκοινοβούλιο. Και γιατί είναι κατά την άποψή μας. Ο κ. Ρουφάν όμως είναι στην πολιτική οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Ρουφάν. Ο κ. Μητσοτάκης ήταν αυτός που δίκησε σε ασπεθεί ο κ. Όρμπαν από την πρώτη στιγμή. Εσείς γιατί απάντατε τότε, γιατί εξαλείστατε. Μ' αρέσει που έχετε. Ο κ. Μητσοτάκης